Εδώ είμαστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πάμε να καλησπέρισουμε στο στούντιό μας στο Βόλο τον πρώην πρόεδρο του ΕΦΕ, τον κύριο Νίκο Κατσαρό. Τον ευχαριστούμε θερμά που αποδέχθηκε την πρόσκληση να μας πει και για την αυριανή μερίδα και για τη σημερινή, όπου θα είναι και ο ίδιος παρόν, αλλά και για το πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή η δημόσια υγεία, που είναι το θέμα της ημερίδας, και ιδιαίτερα αυτό που αφορά τον έλεγχο στα τρόφιμα, όπου έχει και μια εξειδίκευση και μια εμπειρία χρόνων. Καλό μεσημέρι, κύριε Κατσαρέ. Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από τους ελέγχους στα τρόφιμα. Δεν ξέρω αν ακούγατε προηγουμένως. Είχαμε και παράπονα των κτηνοτρόφων για νοθεία στη φέτα, για ελεκτικούς μηχανισμούς οι οποίοι δεν ξέρουν πού πήγαν 50.000 τόνοι εγωπρόβειου γάλα εισαγόμενου. Προφανέστατα, υποψιαζόμαστε όλοι ότι πήγαν σε ελληνική φέτα προϊόν γεωγραφικής ονομασίας προέλευσης. Άρα. Δυστυχώς για την ελληνική φέτα δέχεται μια μεγάλη απειλή από την οθεία. Δηλαδή... Όχι μόνο τώρα. Όχι μόνο τώρα, αλλά τώρα τον τελευταίο καιρό, τον τελευταίο χρόνο έχει γίνει ιδιαίτερα έντονη. Δεδομένου έπαιξε ότι... ρόλο και η συμφωνία ΣΕΤΑ γι' αυτό. Ναι, φταίει και αυτό, αλλά κυρίως φταίει η νοθεία η οποία γίνεται, όπου αντί, όπως ξέρουμε, η φέτα να προέρχεται από εγωπρόβειο γάλα και να έχει μια ζύμωση των 3 μηνών, εδώ γίνεται αυτό το λευκό τυρί σε πολλά εστιατόρια που είτε προέρχεται από τη Βουλγαρία, είτε προέρχεται από τη Δανία, είτε από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σερβίρεται δυστυχώς και σε ελληνικά εστιατόρια ως φέτα, αλλά δεν είναι φέτα, είναι λευκό τυρί. Και αυτό έχει επιβαρύνει και την υγεία των καταναλωτών, διότι είναι απροσδιόριστο το είδος του γάλακτος ή της σκόνης την οποία χρησιμοποιούν, αλλά και επιβαρύνει πάρα πολύ την ελληνική οικονομία και ιδιαίτερα τους παραγωγούς γάλακτος. Αλλά παράλληλα όμως με αυτό, μόλις πριν από 15 μέρες, 20 τόνοι έξτρα παρθένου ελαιολάδου, το οποίο βρίσκεται ως συσκευασμένο σε πολλά αλυσίδες από σούπερ μάρκετ, δεν ήταν ούτε έξτρα, ούτε παρθένο, ούτε ελαιόλαδο, ήταν σπορέλαιο. Ναι. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη παραβατικότητα στην αγορά, και αυτό κύρια οφείλεται στους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Εδώ είναι και ακόμα πιο επικίνδυνο, γιατί ναι. Μπορεί να είναι και αυτή η χρωστική που... Οπωσδήποτε, διότι έβαζα χρωστική, η οποία ήταν καρκινογόνος σε όλα αυτά και το εξήγαγαν και στο εξωτερικό, συγκεκριμένα την Ολλανδία, τη Γερμανία. Άρα έκαναν και δυσφήμιση και στο ελληνικό λάδι. Και δυσφήμιση αυτού του μοναδικού προϊόντος το οποίο έχουμε και συγχρόνως βέβαια, αυτοί που θέλουν να εκμεταλλευτούν στο βωμό του κέρδους και τη δημόσια υγεία και την οικονομία της χώρας, ξέρουν ότι στη χώρα μας αντιστοιχεί για κάθε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, δηλαδή εστιατόρια, οτιδήποτε άλλο, ταχυφαγή, οτιδήποτε άλλο, ένας έλεγχος κάθε 15 χρόνια. Γνωρίζουν λοιπόν ότι δεν υπάρχουν στην ουσία έλεγχοι και επομένως και όταν τύχει να έρθει ο έλεγχος θα κλαφτούν λίγο ή θα πληρώσουν και κάποιο μικρό πρόστιμο και πάλι θα παρανομήσουν. Κύριε Κατσαρέ, να σας πω ένα δεύτερο σημείο. Οι ελλιπείς έλεγχοι οφείλονται μόνο στο μικρό αριθμό των ελεκτών? Όχι. Δεν οφείλονται στο μικρό αριθμό των ελεγκτικών. Γιατί υπάρχει μια υποψία στους καταναλωτές ότι είναι διαβρωμένο και το ελεκτικό σύστημα. Όπως είναι διαβρωμένες και άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Αλλά κυρίως... Δεν είναι όμως σίγουρα αυτό που αναφέρατε ο μικρός αριθμός των επιθεωρητών. Κυρίως είναι ότι δεν υπάρχει συντονισμός, συνεργασία και δικτύωση μεταξύ των ελεγκτικών μηχανισμών. Σωστά. Υπάρχει και άλλους ελέγχους, συμπλοκή. Ναι. Άλλους ελέγχους προκαλεί προστατεί η επιφέρεια, άλλους ελέγχους εφαρμόζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, άλλο εφαρμόζουν οι Δήμοι. Άλλο το εμπορίο και πάει λέγοντας. Ναι. Και το αποτέλεσμα είναι να μην νιώθει ο Έλληνας ασφαλής για τα προϊόντα τα οποία καταναλώνουν. Πρόσφατη έρευνα της Eurostat έδειξε ότι 75% των Ελλήνων καταναλωτών δεν εμπιστεύονται τα προϊόντα τα οποία καταναλώνουν. Και έχουν δίκιο, διότι όταν τα ποτά μπόμπες, όταν 30 εκατομμύρια μπουκάλια από τσίπουρο εισάγονται κάθε χρόνο παράνομα από την Αλβανία, καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Όταν μόλις την περασμένη εβδομάδα σε 2 περιοχές στην Αθήνα, στη Δυτική Αττική, βρέθηκαν παράνομα εργαστήρια που συσκεύαζαν ουίσκι
βότκα, τεκίλα και τζιν με παράνομο και νοθευμένο και επικίνδυνο για την υγεία αλκοόλι, καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Μάλιστα. Άρα λοιπόν οι καταναλωτές αισθάνονται απροστάτευτοι. Το ένα είναι αυτό που πρέπει να κρατήσουμε. Ναι. Το δεύτερο, το οποίο ειδικά στους πολίτες της περιφέρειας έχει γίνει κτήμα, είναι ότι λόγω της οικονομικής κρίσης που έχουμε τα τελευταία χρόνια και της ύφεσης των τελευταίων 7-8 χρόνων, φαίνεται ότι έχουμε φτάσει στο σημείο να εξάγουμε τα καλά και ποιοτικά και ακριβά σχετικά τρόφιμα και να εισάγουμε τα φθηνά και κακής ποιότητας. Ναι. Και να τα καταναλώνουμε φυσικά. Και να τα καταναλώνουμε, τα οποία όχι μόνο επιβαρύνουν την υγεία, επιβαρύνουν πολύ περισσότερο την οικονομία και οδηγούν στην ανεργία πολλούς από την αγροτική παραγωγή. Αλλά λέει ο μέσος καταναλωτής, ρε παιδιά, την ελληνική τη φέτα ξέρω εγώ ποιος την παράγει, αλλά εγώ τα 6,5-7 ευρώ που έχει δεν μπορώ να τα δώσω. Θα δώσω τα 4 ευρώ για το λευκό τυρί, το δανέζικο, ας πούμε. Ναι, γι' αυτό και εμείς κάνουμε μια εκστρατεία, ώστε να καταναλώνει ο Έλληνας προϊόντα της ελληνικής γης, προϊόντα ηλεγμένα, προϊόντα αγνά, τα οποία και προστατεύουν την υγεία του και κάνουν καλό στην υγεία του, αλλά και ενισχύουν την τοπική οικονομία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές, για να μην τα ρίχνουμε τα βάρη όλα στις τρίτες χώρες, ναι, όπου σίγουρα εκεί είναι λιπόστερη η έλεγχη, έχουμε συχνά πυκνά και διατροφικά σκάνδαλα μεγάλα και στην Δυτική Ευρώπη. Ναι, μόλις το πρόσφατο που διακρίνουμε και σήμερα είναι από την εταιρεία Lactalis, η οποία παρήγαγε βρεφικό γάλα και αποτέλεσμα εκατομμύρια φιάλες από το βρεφικό αυτό γάλα αποσύρθηκαν από 90 χώρες, διότι είχαν το μικρόβιο της σαλμονέλας και εμφανίστηκε τέτοιο κρούσμα και στη χώρα τη δική μας, παρά τις αντίθετες διαβεβαιώσεις. Η δε συμπεριφορά της εταιρείας Lactalis ήταν εγκληματική, υπό την έννοια ότι την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου απέσυρε μόνο μία παρτίδα, εμφανίστηκαν όμως και άλλα φαινόμενα με σαλμονέλα, οπότε απέσυρε δύο παρτίδες και μόλις πριν από δύο ημέρες αναγκάστηκε να αποσύρει όλες τις παρτίδες του βρεφικού γάλακτος μετά από χιλιάδες κρούσματα που εμφανίστηκαν σε πολλές από τις χώρες, 90 χώρες στις οποίες διένυμε το βρεφικό αυτό γάλα. Μάλιστα. Και αυτό ήταν ένα μόνο παράδειγμα στα πάρα πολλά που συμβαίνουν. Ο καταναλωτής, για να προστατευτεί, αρκεί μόνο η ευρωπαϊκή ή η εθνική νομοθεσία? Διότι βλέπουμε το τελευταίο διάστημα να γίνεται μια προσπάθεια απελευθέρωση των αγορών, παγκοσμιοποίησης, αυτές οι συμφωνίες, ΣΕΤΑ, TTIP και όσες έπονται θέλουν πλήρη απελευθέρωση του εμπορίου. Απ' την άλλη, βέβαια, βλέπουμε και μια προσπάθεια, π.χ. από τον Ντόναλντ Τραμπ, για να ξαναυψώσει, υποτίθεται, τύχη με δασμούς στις εισαγωγές. Και φαίνεται ότι είμαστε σε έναν κόσμο συγκρούσεων, όπου η χώρα μας προσπαθεί να βρει το βηματισμό και την ταυτότητά της, γιατί ούτως ή άλλως έχει τα δικά της οικονομικά προβλήματα. Ναι, κοιτάξτε, ο Ντόναλντ Τραμπ ασφαλώς προσπαθεί να διαφυλάξει τα συμφέροντα της δικής του χώρας. Mm-hmm. Σίγουρα δεν προσπαθεί να προστατεύσει την υγεία των καταναλωτών, ούτε των Αμερικανών, ούτε και των άλλων που είναι εκτός Αμερικής, παρά μόνο τα συμφέροντα των μεγάλων πολυεθνικών εταιριών. Εδώ λοιπόν είναι ένα θέμα. Όσον αφορά δε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς στην Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων καταβάλει κάποιες μικρές προσπάθειες όμως, διότι βρίσκεται και αυτή παγιδευμένη κάτω από τα συμφέροντα των μεγάλων πολυεθνικών εταιριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είδαμε πρόσφατα τα διατροφικά σκάνδαλα που αναφέρατε, μεταξύ αυτών ήταν το βρεφικό γάλα, αλλά και άλλα που είχαμε δει. Στο παρελθόν είχαμε δει διοξίνες στα κοτόπουλα, είχαμε δει τρελές αγελάδες, είχαμε δει πολλά. Ναι. Έχει όμως και ο καταναλωτής, και αυτό θέλω να πω, ένα μέρος της ευθύνης. Προφανώς. Δηλαδή από την 1η-1η του 2018, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Υπουργείο Οικονομίας έφεραν ένα νόμο όπου λέει ότι σε κάθε εστιατόριο της χώρας, σε συνέπεια και σε κάθε εστιατόριο του Βόλου, το λάδι στα τραπέζια των καταναλωτών θα πρέπει να είναι εμφιαλωμένο σε μικρά μη επαναγεννημιζόμενα, το οποίο θα έχει όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Αυτό του θεωρητικά λαδιού φαίνεται. Και το όνομα του παραγωγού. Ναι, αυτό το τελευταίο είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό. Θεωρητικά φαίνεται σωστό. Συζητώντας όμως με εστιατόρες εδώ στην περιοχή της Θεσσαλίας, μου είπαν ότι δυστυχώς ελληνικές εταιρείες ή γενικά εταιρείες που να έχουν τέτοιες συσκευασίες των 250 μιλιλίτρων δεν έχουν βγάλει ακόμα.
Κοιτάξτε, αυτό θα το ρυθμίσει η αγορά, αν είναι των 100 ή των 200. Ναι, τέλος πάντων, αυτά τα... Είναι ναι. όμως ένα θετικό μέτρο. Είναι θετικό μέτρο. Και προστατεύει την υγεία του καταναλωτή. Αρκεί να μην μείνει στη θεωρία και να είναι στην πράξη. Όχι, ναι, ναι. Αλλά δεν πρέπει να προσαρμοστεί και η αγορά, δηλαδή. Στα... Ακριβώς, θα προσαρμοστεί πολύ σύντομα και η αγορά. Και νομίζω ότι θα, ιδιαίτερα στο Βόλιο, γνωρίζω ότι υπάρχει μια μεγάλη ευαισθησία μεταξύ των καταναλωτών. Και το λέω αυτό γιατί στην περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων είχα επισκεφθεί περίπου 170 κέντρα μαζικής εστίασης, εστιατόρια δηλαδή, και περίπου στο 70% από αυτούς που κάναμε παρατηρήσεις το εφάρμοσαν και προσαρμόστηκαν σε λιγότερο από ένα μήνα. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι πολύ σύντομα θα προσαρμοστούν και οι εστιατόρες του Βόλου και θα εφαρμόσουν αυτό το μέτρο και συγχρόνως και θα προβάλλουν τους μικρούς παραγωγούς ελαιολάδου και θα προστατεύσουν την υγεία των καταναλωτών, αλλά και θα αναβαθμίσουν την όλη εικόνα του εστιατορίου τους με βάση αυτό. Εκείνο το λαδόξυλο δηλαδή που ξέραμε ή εκείνο που έφερα σε ένα αλουμινένιο τσίγκινο υποδοχέα το ελαιόλαδο θα πάψει πια να υπάρχει και αυτό θα είναι κάτι πάρα πολύ θετικό. Είναι σίγουρο. Έχουμε λοιπόν και εμείς οι καταναλωτές ένα μέρο της ευθύνης να προσαρμοζόμαστε στη ό,τι προστατεύει την υγεία μας. Οι καταναλωτές έχουν ένα μεγάλο μέρος ευθύνης και πρέπει να το ψάχνουν. Και πολύ συχνά λέμε και από τις εκπομπές μας ότι δεν μπορεί να κάνεις μια έρευνα αγοράς για να αγοράσεις ένα κασκόλ, ένα παντελόνι και να περνάς μέρες και για το φαγητό που αφορά την υγεία να παίρνεις ό,τι σου δίνουν, χωρίς να το ελέγχεις καθόλου. Απ' την άλλη όμως, εγώ θα επιμείνω στους ελεκτικούς μηχανισμούς. Για παράδειγμα, υπάρχει σήμανση σε τρόφιμα που είναι γενετικά τροποποιημένα επαρκής έτσι ώστε να γνωρίζει ο καταναλωτής ή είναι μικρά γραμματάκια που δεν τα γνωρίζει. Ναι, αυτό άρχισε να εφαρμόζεται στη χώρα μας από την περίοδο που ήμουν στον ΕΦΕ το 2004 και μπορώ να σας βεβαιώσω γιατί το έχω παρακολουθήσει πολύ συστηματικά το θέμα ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε ένα στρέμμα γης στην επικράτεια που να καλλιεργούν μεταλλαγμένους φόρους. Καλά, εδώ στην Ελλάδα όχι, εντάξει, ναι. Δεν υπάρχει. Αλλά επειδή έχουμε πολλές εισαγωγές, αυτό ναι, το λέω. Δεν υπάρχει ούτε ένα ράφι σούπερ μάρκετ που να έχει μεταλλαγμένο προϊόν. Και αυτό, να σας πω γιατί, χάρη... Μισό λεπτό. Ναι. Υπάρχει αγελαδινό και πρόβιο γάλα. Μάλιστα. Πιθανόν ένα μέρος αυτού του ζωικού κεφαλαίου να εκτρέφεται, να διατρέφεται με μεταλλαγμένη σόγια. Γιατί κατά 80-90% η σόγια είναι μεταλλαγμένη ναι. που κυκλοφορεί παγκοσμίως. Υπάρχει έλεγχος γι' αυτό. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004 και η χώρα μας δέχτηκε ότι τα ζώα τα οποία καταναλώνουν μεταλλαγμένη ζωοτροφή να επισημαίνεται, να αναγράφεται ότι η ζωοτροφή είναι μεταλλαγμένη, αλλά τα ζώα τα οποία καταναλώνουν την μεταλλαγμένη ζωοτροφή, ούτε το γάλα τους, ούτε το κρέα τους πρέπει να επισημαίνεται. Και έτσι λοιπόν εμείς εισάγουμε πράγματι και μεταλλαγμένο καλαμπόκι και μεταλλαγμένη σόγια, αλλά βάσει του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η επιστημονική κοινότητα και εγώ προσωπικά έχουμε μεγάλη αντίρρηση. Αλλά ο κανονισμός όμως Ευρωπαϊκής Ένωσης λέει ότι τα προϊόντα αυτών των ζώων που καταναλώνουν μεταλλαγμένες ζωοτροφές δεν επισημαίνονται. Σωστά. Επανέρχομαι όμως στο άλλο ότι δεν υπάρχει ούτε ένα ράφι σούπερ μάρκετ αυτή τη στιγμή που να έχει μεταλλαγμένα τρόφιμα. Και αυτό είναι χάρη στην κινητοποίηση και της τοπικής αυτοδιοίκησης και των ενώσεων καταναλωτών και των γεωργικών συνεταιρισμών που από το 2004 συστηματικά έχουν πει όχι στα μεταλλαγμένα. Και η πολιτεία εδώ κράτησε μια σταθερή γραμμή να επιβραδύνει τους κανονισμούς για να εφαρμόσει την καλλιέργεια των μεταλλαγμένων σπόρων. Nice. Είναι λοιπόν μια νίκη των καταναλωτών και οι οποίοι όταν ενημερωθούν σωστά και ξεκινήσουν έναν αγώνα μπορούν να το εμπειροβεύσουν ή και να τον αποτρέψουν. Η χώρα μας είναι προστατευμένη για τα επόμενα χρόνια από τη μη επέλαση των γενετικά τροποποιημένων καλλιεργιών, διότι φαίνεται ότι και εκεί υπάρχει ένα έτσι ομιχλώδες τοπίο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπωσδήποτε υπάρχει η απειλή από τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή με τις διαδικασίες που είχε ορίσει με συμβούλια και υπουργών κλπ. Δεν κατέληξε πουθενά, έδωσε το ελεύθερο σε κάθε χώρα μέλος από το 2016, κάθε χώρα μέλος να αποφασίζει εκείνη αν θα καλλιεργήσει μεταλλαγμένους σπόρους ή όχι. Και η χώρα μας έχει ακολουθήσει σταθερή γραμμή
από το 2004 μέχρι και σήμερα να λέει όχι στην καλλιέργεια μεταλλαγμένων σπόρων. Mm-hmm. Γενικότερα, πώς βλέπετε την κατάσταση τα τελευταία χρόνια στη δημόσια υγεία να διαμορφώνεται? Οι πολίτες έχουν πάρα πολλά παράπονα, ναι, και το γνωρίζετε. Ναι, δυστυχώς βλέπω να χειροτερεύει στη χώρα μας, δεδομένου ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί με τις διάφορες προσαρμογές που έγιναν, οι νομαρχίες μετατράπηκαν, μεταφέρθηκαν οι αρμοδιότητες στις περιφέρειες, μπλέχτηκαν οι αρμοδιότητες των Δήμων όπου υπήρχε, όπως για το νερό, με την περιφέρεια, και ο αποσυντονισμός των κρατικών υπηρεσιών, είτε αυτές είναι στην περιφέρεια, είτε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, είτε στο Υπουργείο Υγείας, και η αλληλεκάλυψη αρμοδιοτήτων, έχει επιφέρει μια χαλάρωση των ελεγκτικών μηχανισμών σε σύγκριση με την όχι καλή κατάσταση που υπήρχε πριν. Mm-hmm. Οι πολίτες της Θεσσαλίας και ιδιαίτερα της Λάρισας και του Βόλου ακόμα περισσότερο, γιατί υπάρχει και το θέμα των σκουπιδιών, ναι, έχουν πάρα πολλά παράπονα και για την αέρια ρύπανση. Και για την εθελομίχλη, αλλά και, ναι, για το τι καίνε οι βιομηχανίες. Έχετε δίκιο, είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό, διότι όλα αυτά εισέρχονται τελικά στον οργανισμό το δικό μας με απροσδιόριστες επιπτώσεις. Οπωσδήποτε επιβαρύνουν τη δημόσια υγεία, και εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα της περιφέρειας αλλά και του Δήμου να ελέγχει συστηματικά κάθε πηγή ρήπανσης και να κοιτάζει να την αποτρέπει. Mm-hmm. Και ένα από τα θέματα της ομιλίας που θα γίνει στην περιοχή του Πηλίου είναι τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα τα οποία καταναλώνουμε. Ναι. Δυστυχώς υπάρχουν αφενός μεν πάρα πολύ λίγοι έλεγχοι για τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων, αφετέρου δε στα τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων που εισέρχονται στον οργανισμό μας είναι υπεύθυνα για βλάβες στον εγκέφαλο, για βλάβες στο αμυντικό σύστημα του οργανισμού και οπωσδήποτε για καρκινογενέσεις. Ένα μεγάλο ποσοστό, ναι, των καρκινογενέσεων που υπάρχουν και στην περιοχή της Θεσσαλίας αλλά και ευρύτερα στη χώρα οφείλεται στα υπολείμματα φυτοφαρμάκων. Διότι άλλα φυτοφάρμακα χρησιμοποιούνται για τα λεμόνια, άλλα χρησιμοποιούνται για τις ντομάτες, άλλα χρησιμοποιούνται για τα αγκούρια ή τα κολοκύθια. Όλα αυτά όμως εισέρχονται στον οργανισμό μας. Προφανώς. Με αποτέλεσμα δράση αυτό στον οργανισμό να επιβαρύνει τους οργανισμούς και να μην υπάρχει συστηματική ενημέρωση για το είδος των φυτοφαρμάκων, των υπολοιμμάτων φυτοφαρμάκων και τις βλάβες οι οποίες προκαλούν στην υγεία μας. Και γνωρίζω βέβαια το θέμα των νητρικών που υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, όπου από την αλόγιστη λύση χρήση των λιπασμάτων στις αρχές του δεκαετίας του 70, το νερό το οποίο προέρχεται από γεωτρήσεις και περνάει και τελικά σε λαχανικά και σε κάποια είδη φρούτων, όλα αυτά επιβαρύνουν τον οργανισμό μας και είναι ύποπτες και τα αυξημένα ποσοστά καρκινογενέσεων που παρατηρούνται, ναι, και στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας. Βέβαια, οι νητροζαμίνες που προέρχονται από τα νητρικά, ναι, είναι ύποπτες, αλλά θα έλεγα είναι κάπως περισσότερο αθώες σε σχέση, για παράδειγμα, με το εξασθενές χρώμιο που μπορεί να έχουμε στο Θριάσιο πεδίο ή στον κάμπο της Θήβας. Και από εκεί τρώει ραζαβατικά ο μισός πληθυσμός της χώρας, το λεκανοπέδιο της Αττικής. Πολύ σωστά. Έτσι δεν είναι? Ναι, δεν κάνουμε όμως συγκρίσεις. Το θέμα βέβαια είναι ότι εκείνοι επιβαρύνονται περισσότερο, κάποιοι άλλοι επιβαρύνονται λιγότερο. Όμως γενικά τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων που μπαίνουν στον οργανισμό μας είναι σε πολύ επικίνδυνο επίπεδο και είναι υπεύθυνα για μια σειρά από επιπτώσεις. Έχουν και προσθετικές ιδιότητες τα υπολείμματα. Έχουν και προσθετικές, δηλαδή. Ασφαλώς έχουν και προσθετικές ιδιότητες, όχι μόνο αυτό, αλλά και αλληλεπίδραση όχι μόνο μεταξύ τους, αλλά και μεταξύ τους από άλλους ρήπους. Ναι. Όπως τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων με τους αέριους ρήπους οι οποίοι εισέρχονται στον οργανισμό μας, ή με το μόλυβδο που υπήρχε στη βενζίνη πριν, ή με διάφορους άλλους παράγοντες. Μάλιστα. Βέβαια, ένας τρόπος για τον έλεγχο της υπολειμματικότητας στα φυτοφάρμακα είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση. Ακριβώς. Είναι η ολοκληρωμένη γεωργική διαχείριση, το οποίο οπωσδήποτε περιορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό τα υπολείμματα των φυτοφαρμάκων, διασφαλίζει τον καταναλωτή ότι παίρνει μικρότερες οπωσδήποτε ποσότητες, άρα ίσως και πολύ λιγότερο επικίνδυνες, αλλά προστατεύει και τον ίδιο τον παραγωγό, ο οποίος δεν εκτίθεται σε διάφορες ποσότητες από τα φυτοφάρμακα, όπως είναι το Roundup Ready, τα οποία χρησιμοποιεί. Είναι κάτι λοιπόν πολύ σημαντικό.
Και από 1η-1η του 2018 έχουμε και κάποια άλλη αλλαγή πολύ βελτιωμένη, όπου θα πρέπει πια να συνταγογραφούνται όλα τα φυτοφάρμακα τα οποία χρησιμοποιούν οι παραγωγοί. Δηλαδή θα γίνεται μια διάγνωση της ασθένειας του φυτού ή της καλλιέργειας και στη συνέχεια θα συνταγογραφούνται τα διάφορα φάρμακα τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν. Διότι μέχρι τώρα επήγαινε στον έμπορο ο παραγωγός και του έλεγε: ξέρεις, τα φύλλα ξεράθηκαν. Του έλεγε ο παραγωγός: πάρε αυτό, πάρε και από εκείνο, πάρε και κάτι άλλο. Και όλα αυτά προσεκτικά και επιβάρανε το φυτό, αλλά και επιβάρανε κυρίως την υγεία του καταναλωτή. Υπάρχει μια έτσι διάχυτη αντίληψη στους πολίτες, στους καταναλωτές, τόσο εδώ στη Θεσσαλία όσο και σε ολόκληρη τη χώρα, ότι λόγω της οικονομικής εξαθλίωσης που έχουμε τα τελευταία χρόνια στην πατρίδα μας, διαβάζω εδώ διάφορα στοιχεία, για παράδειγμα της Ελστάτ, η Θεσσαλία του κατακεφαλήν ΑΕΠ έπεσε από τα 14.000 ευρώ που ήταν το 2009 στα 11 και πολλοί νομοί έχουν πέσει και κάτω από 10. Ακριβώς επειδή δεν μπορούν να φτάσουν τα ακριβά τρόφιμα, ότι κάνουν μια εντός εισαγωγικών έκπτωση σε ό,τι αφορά την ποιότητα και κυρίως την υγιεινή των τροφίμων. Και αυτό πρέπει να μας, οφείλει να μας προβληματίσει, έτσι δεν είναι? Οφείλει να μας προβληματίσει, διότι στο μόνο τομέα τον οποίο αναγνωρίζω την οικονομική κρίση την οποία υπάρχει, την οποία ζούμε όλοι, ζω και εγώ. Αλλά δεν πρέπει στα τρόφιμα τα οποία καταναλώνουμε να κάνουμε έκπτωση, καμία έκπτωση. Δεν λέω να αγοράζουμε τα ακριβά, τα βιολογικά προϊόντα. Οπωσδήποτε όμως μπορούμε να αγοράζουμε τα προϊόντα ολοκληρωμένης γεωργικής διαχείρισης που αναφέρατε, οπωσδήποτε υγιεινά, διότι ναι μεν δεν πρόκειται να μας επηρεάσουν σε μια ή δύο εβδομάδες, θα μας επηρεάσουν όμως οπωσδήποτε στην υγεία μας 5, 10 ή 15 χρόνια αργότερα. Οφείλουμε λοιπόν να προστατεύσουμε και την υγεία των παιδιών μας, αλλά και την υγεία των ιδίων εμών. Πέρα από την έλλειψη των ελεκτικών μηχανισμών που προσπαθούν να προσδιορίσουν στην πηγή κατανάλωσης το πρόβλημα, γενικότερα, πέρα από τον ΕΦΕΤ, το χημείο του κράτους, οι αναλύσεις που πρέπει να γίνουν, γίνονται επαρκώς σε ό,τι αφορά την ποιότητα των υδάτων, των πόσιμων, σε ό,τι αφορά των τροφίμων, των τροφίμων γενικότερα. Ναι. Και στο Γενικό Χημείο του Κράτους και στην περιφέρεια δεν κάνουν ελέγχους αυτοί οι οργανισμοί. Αυτοί οι οργανισμοί μόνο αναλύουν τα προσερχόμενα δείγματα. Μάλιστα. Υπάρχει μόνο ένα 5% των δείγματων αναλύεται με χημικούς τρόπους. Όλα τα άλλα είτε μέσω των παραστατικών εγγράφων είτε μέσω δειγματοληψίας, δηλαδή με την εμφάνισή τους. Είναι πολύ μικρός αριθμός, δυστυχώς, ο αριθμός των δειγμάτων τα οποία ελέγχονται για τα διάφορα τρόφιμα. Και εδώ θα ήθελα να επισημάνω ότι θα έπρεπε να είναι περισσότεροι, αυστηρότεροι και συστηματικότεροι έλεγχοι, ιδιαίτερα τροφίμων τα οποία προσέρχονται από τρίτες χώρες. Ναι. Διότι πολλές φορές έχουμε βρει προϊόντα τα οποία εισέρχονται, μπορεί να είναι ξηρή καρπή, μπορεί να είναι φρούτα, μπορεί να είναι κρεατικά προϊόντα. Ναι, στους ξηρούς καρπούς έχουμε βρει πολλές φορές αφλατοξίνες. Αφλατοξίνες, ναι. Ακριβώς. Προέρχονται από το Ιράκ, προέρχονται από την Τουρκία, προέρχονται από την Αιθιοπία. Έχουν αυξημένες ποσότητες. Στην Τουρκία, νομίζω, έχουμε βρει και προβληματικότητα σε φυτοφάρμακα στα ζαρζαβατικά, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, εκεί, ιδιαίτερα για τις τρίτες χώρες, πρέπει να γίνονται πολύ αυστηρότεροι έλεγχοι, δεδομένου ότι η χώρα μας είναι και πύλη εισόδου για τα τρόφιμα τα οποία εισέρχονται από τρίτες χώρες, ιδιαίτερα τις γειτονικές, όπως είναι η Φιρόμ, όπως είναι η Τουρκία, το Ιράκ, το Ιράν και άλλες ανατολικές χώρες. Η αλήθεια είναι ότι ιδιαίτερα τα κινέζικα προϊόντα, σας λέω, έπρεπε να υφίστανται ένας εξαντλητικός έλεγχος, δεδομένου ότι δεν τηρούν ούτε τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ούτε και εξασφαλίζουν την υγεία των καταναλωτών. Μια πύλη εισόδου, βέβαια, είναι και το λιμάνι του Βόλου. Δεν είναι τόσο μεγάλη όσο του Πειραιά ή της Θεσσαλονίκης. Ναι, αλλά θυμάμαι συχνά πυκνά έρχονται ζαρζαβατικά από την Τουρκία στην πύλη, τη λιμάνι του Βόλου, έτσι. Βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Και δεν ξέρω κατά πόσο επαρκούν οι ελεκτικοί μηχανισμοί για να ελέγχουν όλα αυτά τα τρόφιμα που έρχονται από τρίτες χώρες. Και όμως θα έπρεπε να υπάρχει όλο το προσωπικό και όλη η αναγκαία ενημέρωση και τεχνογνωσία να ελέγχονται, διότι από τη στιγμή που μπαίνουν στο λιμάνι του Βόλου, μπαίνουν σε οποιοδήποτε λιμάνι και οποιοδήποτε σημείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σωστά. Λοιπόν, δεν είναι μόνο οι Βολιώτες, δεν είναι μόνο η Ελλάδα, είναι όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν θέλουμε να
μας επιτηρούν συνέχεια από τις Βρυξέλλες ότι δεν τηρήσαμε αυτόν τον κανονισμό ή δεν εμφανίσαμε το άλλο. Κλείνοντας, σήμερα έχετε την εκδήλωση αυτή για την υπολοιματικότητα των φυτοφαρμάκων στο Πήλιο, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Στη Ζαγορά θα είναι, πού θα είναι? Είναι στη Ζαγορά, ναι. Ωραία. Και αύριο? Ακριβώς, και αύριο είναι εδώ στην πόλη του Βόλου. Μάλιστα. Οπότε μπορούν οι τηλεθεατές που μας παρακολουθούν. Και θα αναφέρουμε εδώ το μύθο των υπολοιμάτων φυτοφαρμάκων, τον τρόπο με τον οποίο δρούν οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες που έχουν περάσει το μεγάλο σύνθημα ότι δεν μπορεί να υπάρχει γεωργική παραγωγή χωρίς τη χρήση φυτοφαρμάκων. Και όμως αυτό ερχόμαστε να πολεμήσουμε, ότι μπορούν να υπάρχουν παραγωγή ικανοποιητική χωρίς τη χρήση φυτοφαρμάκων. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κατσαρά, για την κουβέντα που είχαμε. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Yeah.